Αγαπητοί μου, βρισκόμαστε και πάλι μπροστά στην ταπεινή Φάτιμη της Βηθλέμ. Ακούμε το δοξολογικό ύμνο των αγγέλων. Το φως από το αστέρι πλημμυρίζει το σκοτεινό ουρανό και δείχνει το δρόμο προς τον τεχθέντα βασιλέα, την αστήρευτη πηγή της αγάπης και της ειρήνης. Σήμερα η μέρα ανήκει σε όσους βρίσκουν τη δύναμη να ακολουθήσουν τους οδοδείχτες ενός λυτρωτικού δρόμου και να εξέλθουν του μικρόκοσμου και της καθημερινότητάς τους. Τη νύχτα αυτή, άγγελοι αφήνουν τον ουρανό και κατεβαίνουν στη γη. Ταπεινοί βοσκοί εγκαταλείπουν τα κοπάδια και τις τάνες τους και ακολουθούν ένα δρόμο προς μια κρυμμένη σπηλιά. Σοφοί αναχωρούν από τα σπουδαστήρια της πολυμάθειάς τους και αναζητούν κάτι που θα δώσει νόημα στη γνώση και τη σοφία τους. Και τέλος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων εξέρχεται της υπερβατικότητας και της παντοδυναμίας Του και συγκαταβαίνει προς το πεσμένο πλάσμα Του, δείχνοντάς Του διέξοδο από την πτώση και την απελπισία Του. Γύρω από τη Φάτνη όλοι γίνονται ένα. Μοιράζονται τον ίδιο θαυμασμό για το ανεξήγητο μυστήριο. Μοιράζονται την ίδια ελπίδα για μια ζωή καλύτερη, φωτεινότερη, δικαιότερη. Στο περιφρονημένο από τους πολυπράγμονες και κατέχοντες του κόσμου τούτου σπήλαιο, συναντώνται ουρανός και γη. Σπάνε τα στεγανά ανάμεσα στα εφήμερα και τα αιώνια. Μετά την απόψινή νύχτα, τα όνειρα του ανθρώπου για μια κοινωνία γεμάτη δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, συμφιλίωση και αγάπη δεν αποτελούν πλέον ουτοπία. Αν το αιώνιο ενώθηκε με το φθαρτό, αν το ορατό ενώθηκε με το αόρατο, αν ο Θεός ενώθηκε με τους ανθρώπους, τι μπορεί πλέον να εμποδίσει τον καθέναν από μας να ενωθεί με τον αδελφό του? Τι μπορεί πλέον να εμποδίσει τα ευγενικά οράματα να ενωθούν με την πραγματικότητα? Τι μπορεί πλέον να εμποδίσει το νου να ενωθεί με την καρδιά? Παρόλα αυτά, μετά την απόψινή νύχτα η ζωή δεν γίνεται ευκολότερη. Το μεγάλο θαύμα που αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας δεν έρχεται να προσφέρει λύσεις μαγικές. Η σκληροκαρδία των κατοίκων της Βηθλεέμ θα συνεχίσει να κρατά κλειστές τις πόρτες των ανθρώπων. Η μανία του Ηρώδη θα συνεχίσει να γεμίζει με παραλογισμό και φρίκη τα δελτία των ειδήσεων. Ο φόβος του Ιωσήφ που οδηγεί την οικογένειά του στην Αίγυπτο θα αποτυπώνεται στα μάτια των ανεμαδραμένων μεταναστών. Πού είναι λοιπόν το θαύμα? Τι δύναμη έχει? Τι μπορεί να αλλάξει? Ένας νέος δρόμος και ένας καινούριος προορισμός. Αυτή είναι η αλλαγή που τα φετινά Χριστούγεννα μπορούν να μας προσφέρουν. Όταν γεμίσει όλη η γη από τη γνώση του Κυρίου, όταν φανεί Αυτός ζωσμένος στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, είπε ο Ισαΐας. Η απόψινή νύχτα ανοίγει την πρώτη χαραμάδα αυτής της γνώσης. Άνοιξαν οι ουρανοί και ο Δημιουργός των πάντων μας φανερώνει τα σπλάχνα του εκτιρμό του για μας. Η αγάπη του μας αποκαλύπτει το δρόμο προς τη χαρά. Η κάθοδός του μας αποκαλύπτει όχι μόνο τον τρόπο της ενέργειάς του, αλλά και την ίδια μας τη φύση. Δυστυχούμε όχι γιατί παραβήκαμε μία, δύο ή τρεις εντολές, αλλά γιατί ζούμε παραφύση, ζούμε αφύσικα. Αλωτριωθήκαμε και μετατρέψαμε την πλάση και την κοινωνία από παράδεισο μοιράσματος σε πεδίο αλληλοσπαραγμού. Ας μην το ανεχτούμε άλλο. Κάθε τέτοια μέρα η Φάτνη μας καλεί ξανά σε αλλαγή βιωτής, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή πορείας. Πριν από 20 αιώνες ένα αστέρι οδήγησε σε αυτήν βοσκούς και μάγους. Εμείς όμως, ακόμη και από το αστέρι της νύχτας εκείνης, οδηγώ ασφαλέστερο προς το λίκνο της αγάπης, έχουμε τη δυστυχία και την αποτυχία που έχει κατακλείσει ολόκληρο τον κόσμο. Ναι, αδελφοί μου, μπορεί όλα τα δεινά που μας περικλείουν να ανοίγουν για πολλούς ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας το δρόμο προς την κατάθλιψη και την απελπισία. Όμως εμείς, αν σήμερα καταφέραμε να γευτούμε, έστω και αμυδρά, το μεγαλείο της Θείας Κενώσεως, αν καταφέραμε να ψηλαφίσουμε έστω και λίγο τον ποταμό των θείων εκτιρμών που πλημμυρίζουν την ανθρώπινη ιστορία,
Αυτά τα δεινά της πατρίδας μας και όλου του κόσμου θα τα μετατρέψουμε σε αφορμή και μονοπάτι επιστροφής. Άλλοι τα αντικρίζουν και συθλίμονται ψυχικά και σωματικά. Άλλοι αρνούνται να τα αντιμετωπίσουν. Εμείς όμως, χωρίς ωρεοποιήσεις και υπεκφυγές, ας προσιλώσουμε πάνω τους τη ματιά μας και ας αναγνωρίσουμε σε αυτά τις αποτυχημένες μας επιλογές. Μα ούτε και αυτό αρκεί. Την ίδια στιγμή ας τα μετατρέψουμε σε αφορμές μετανοίας και πορείας προς το σπήλαιο της Βηθλέμ. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος πως μόνο έναν άνθρωπο έχουμε δικαίωμα να μισούμε και να απεχθανόμαστε. Τον παλιό μας εαυτό. Ας τον ακούσουμε και ας νιώσουμε περιφρόνηση και αποστροφή προς κάθε τι που υποβιβάζει και δηλητηριάζει τη ζωή μας. Ας θελήσουμε με όλη μας την ψυχή, ως πρόσωπα και ως κοινωνία, να αποκοπούμε από τα λάθη και τις καταστροφικές επιλογές μας. Η αποστροφή μας όμως προς αυτά ας μην μείνει μόνο στην εκτόνωση με μάταιους θυμούς και εύκολες ενοχοποιήσεις. Ας γίνουν αιτία να διψάσουμε τον Χριστό, την αγάπη Του και το έλεος Του. Να ποθήσουμε να ενωθούμε με Αυτόν, τον μόνο που μπορεί να αλλάξει τη λογική της εξουσίας και της αρπαγής που μας έφεραν σε αυτό το κατάντημα. Να ξοδέψουμε τις δυνάμεις μας στην εγκαθίδρυση της δικής του βασιλείας. Προσκυνούμε σήμερα τον νεογέννητο βασιλιά της δόξας. Γεμίζει χαρά και αγαλίαση η ψυχή μας, όχι από αδιαφορία για όσα συμβαίνουν, αλλά από την απόφασή μας να ακολουθήσουμε εκείνον που, όπως λέγει ο προφήτης, τίποτα δεν θα κρίνει από τα φαινόμενα, ούτε θα αποφασίζει από λεγόμενα, αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα τους ταπεινούς. Πότε άλλοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε ποθήσει τόσο πολύ έναν τέτοιο κριτή από ό,τι στις μέρες που ζούμε? Πότε άλλοτε είχαμε νοσταλγήσει ένα τέτοιο παράδεισο από ό,τι στο έρευος που μας περιτριγυρίζει? Ιδού γιατί ψάλλει ο υμνοδός, την Εδέμ Βηθλέμ ίνιξε. Δεύτε είδομεν, την τρυφήν εν κρυφή εύρωμεν. Δεύτε λάβομεν τα του παραδείσου, έντων του σπηλαίου. Εκεί εφάνει ρίζα απότιστος, βλαστάνους άφεση. Χαρά αφέσεως λοιπόν γευόμαστε σήμερα, αφέσεως λαθών προσωπικών και συλλογικών. Αν το θελήσουμε, η νέα καμπή της ανθρωπότητας που μας αξίωσε ο Θεός να ζήσουμε θα μας βρει έτοιμους να αγωνιστούμε για να μετατρέψουμε τον κόσμο σε σπήλαιο της Βηθλέμ. Εκεί που όλοι, χωρίς διάκριση και διαχωρισμούς, θα συγκροτούμε μια νέα κοινωνία, έχοντας κέντρο της ζωής την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη. Αυτή την ευχή της υπέρβασης των παθών μας, της αποφασιστικότητάς μας για τη μεταμόρφωση του κόσμου, αλλά και τη συνάντηση όλων μας γύρω από την φάτνη της Θείας Συγκατάβασης και της Θείας Μακροθυμίας, απευθύνω προς όλους σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευλογημένα Χριστούγεννα για όλους.